Θάνο, καλό μεσημέρι. Καλησπέρα για μένα. Όλα καλά. Και εμείς έχουμε αυτό το πρόβλημα, ξέρεις. Καλησπέρα, καλημέρα, το μπερδεύουμε πάντα. Είμαστε λίγο. Όποιος ξυπνάει πιο αργά, μεγαλώνει καλημέρα, κατάλαβες. Κάποιοι το λαμβάνουν αλλιώς. Πες μας λίγο για τη δική σου συμφωνία. Ήταν μια απλή, εύκολη υπόθεση διαδικαστική. Ναι, μίλησα με τον κύριο Τσαλόπουλο, όπως μιλώ και τα τελευταία χρόνια που είναι στο τμήμα. Εντάξει, τα βρήκαμε και νομίζω εντάξει τώρα, μετά από αυτά τα τελευταία χρόνια που είμαι στην ομάδα, έχουμε ένα καλό διάβλο επικοινωνίας. Υπάρχει εμπιστοσύνη, υπάρχει εκτίμηση και η διαπραγμάτευση προφανώς δεν διαρκεί πολλή ώρα. Εντάξει, όχι σίγουρα, ιδίως με τον κύριο Τσαλόπουλο, είναι πιο, εντάξει, είναι άνθρωπος τον οποίο τον γνωρίζουμε, τον εμπιστευόμαστε. Και τα τελευταία χρόνια έχει δείξει ότι βοηθάει το τμήμα. Όταν ένας αθλητής όπως εσύ, που είσαι ξεχωριστός, δεν είσαι ούτε καινούργιος στον ΠΑΟΚ, ούτε στο χώρο, κάνει συζήτηση για τα δικά του θέματα, μιλάει για τους στόχους της ομάδας, δηλαδή μπαίνει σε διαδικασία, τα συζητάτε με τον πρόεδρο ή δεν πρέπει? Το που πάμε, τι κάνουμε, δεν τι γίνεται, ναι. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να μιλήσω, το ότι οι στόχοι της ομάδας φυσικά θα είναι προαθλητισμός και η κατάκτηση των τίτλων. Από εκεί και πέρα, επειδή έχουμε και μια, μετά από αυτά τα χρόνια που είμαστε μαζί στην ομάδα, μπορούμε να κάνουμε και μια συζήτηση περαιτέρω για το σχεδιασμό ή όχι. Αλλά σίγουρα το ότι το γνωρίζω και από πριν, ότι ο ΠΑΟΚ είναι καταδικασμένος να πρωταγωνιστεί και να χτυπήσει το τίτλο και να επανέλθει στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Δηλαδή σε τέτοιες κουβέντες επίσημες, ανεπίσημες, με το δικό σου κύκλο συζητιέται το τι φαίνεται πως θα συμβεί του χρόνου στο χώρο του βόλεϊ με τον ανταγωνισμό που θα προκύψει? Είναι ένα μεγάλο θέμα συζήτησης? Σίγουρα μεταξύ των παιχτών, αλλά και όχι μόνο, το ότι αναμένεται το επόμενο πρωτάθλημα να είναι πιο ανταγωνιστικό. Γιατί ιδίως πέρσι είδαμε ότι υπήρχαν μόνο δύο ομάδες, εμείς και ο Ολυμπιακός, οι οποίες μπορούσαν να πούμε ότι ήμασταν ένα δίπλωμα πιο πάνω και παίζαμε καλύτερο βόλεϊ. Νομίζω ότι του χρόνου για μένα είναι καλό αυτό, το ότι θα υπάρξουν και κάποιες παραδοσιακές δυνάμεις που δείχνουν ότι μπορούν να κάνουν μια καλή προσπάθεια ώστε το πρωτάθλημα να γίνει πιο ανταγωνιστικό. Ναι, ναι. Συζητιέται, εννοείται φυσικά μεταξύ των παιχτών ότι και οι δύο άλλες ομάδες, όπως είναι ο Παναθηναϊκός που δείχνει να κάνει κάποιες καλές μεταγραφές, αλλά και η ΑΕΚ που επανήλθε στην πρώτη κατηγορία, νομίζω ότι κάνει πολύ καλό στο άθλημά μας, το ότι θα γίνουν ακόμα πιο δυνατά παιχνίδια και φυσικά τώρα και με την ΕΡΤ, η οποία δείχνει τα παιχνίδια, θα γίνει και πιο προσιτό στο ευρύτερο κοινό. Δεν ξέρω πώς έμαθες την μεταγραφή του Τζούριτς, αν την ήξερες από νωρίτερα, αν ήξερες κάτι ή αν το μάθες όπως και πιο πολύ με την ανακοίνωση του ΠΑΟΚ, και πώς ένιωσες, αν ήταν μια μεγάλη έκπληξη θετική για σένα? Σίγουρα είναι πάρα πολύ ένα το κομμάτι το γεγονός ότι ο Δημήτρης είναι στην ομάδα μας, επειδή ήμουν και στο γάμο του, νομίζω από εκεί ξεκίνησε μια διαδικασία. Τι εννοείς? Η οποία ολοκληρώθηκε. Έγινε μια επαφή, ήταν στην Ελλάδα πολύ καιρό, από ό,τι ξέρω έγινε μια επαφή, μια ενδεχόμενη δηλαδή συνεργασία για να έρθει στην ομάδα. Ευτυχώς έγινε αυτό και μπορεί ο Δημήτρης να αγωνιστεί του χρόνου στο ελληνικό πρωτάθλημα και στην ομάδα του ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι ήταν μια πολύ μεγάλη μεταγραφή και από το γεγονός ότι ο Δημήτρης αυτή τη στιγμή είναι και σε μια πολύ καλή ηλικία. Δεν είναι δηλαδή αυτό που βλέπουμε ότι κάποιοι πολύ μεγάλοι παίκτες έρχονται ή επανέρχονται σε μεγαλύτερη ηλικία. Ο Δημήτρης αυτή τη στιγμή είναι σε μια πολύ όρημη ηλικία. Έχει πάρει πολλά προβλήματα και πολλά παιχνίδια στα πόδια του, οπότε νομίζω ότι είναι πάρα πολύ θετικό ώστε να ανέβει και η ομάδα του ΠΑΟΚ ένα επίπεδο. Το γεγονός ότι σε αυτή τη θέση που είναι υψηλό που διαγραφών, που χρειάζεται δηλαδή υψηλή ποιότητα, ο ΠΑΟΚ την κάλυψε με έναν Έλληνα, σημαίνει κάτι? Τώρα μιλάτε και σε έναν άνθρωπο ο οποίος είμαι στον Πασά πάρα πολλά χρόνια και είμαι πάρα πολύ υπέρ των Ελλήνων παιχτών και να ανέβει το επίπεδο και των Ελλήνων, αλλά έτσι ώστε να πούμε, δηλαδή αυτή η συζήτηση που γίνεται για τους ξένους για μένα είναι τελείως ανούσια κάθε χρόνο, είτε είναι τρεις, είτε είναι τέσσερις, είτε κοινωνική, οτιδήποτε άλλο. Γνωρίζουμε και το ξέρουμε πάρα πολλά χρόνια και το έχουμε αποδείξει ιδίως στον ΠΑΟΚ, ότι η Έλληνα παίκτες, ο κορμός δηλαδή αυτός, είναι αυτός που στηρίζει την ομάδα και στο τέλος φαίνει και τους τίτλους. Νομίζω το έχουμε αποδείξει τα τελευταία χρόνια με όλους τους Έλληνες παίκτες που έχουν αγωνιστεί στην ομάδα.
Από εκεί και πέρα το ότι έχουμε ένα διαγώνιο, ένα μεγάλο παίκτη και είναι Έλληνας, φυσικά και είναι ένα μεγάλο προνόμιο, που για μένα ουσιαστικά δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να καλύψουμε και τις υπόλοιπες θέσεις με ξένους ή να πάρουμε από την αρχή 3 ή 4 ή δεν ξέρω και εγώ τι θα αποφασιστεί. Το πιο σημαντικό για μένα είναι ότι αυτό που είχα πει και πέρσι, παίξαμε στους ομίλους του Champions League και κερδίσαμε τα δύο τελευταία παιχνίδια με τους Τούρκους και τους Φιλανδούς και για ένα σετ δεν περάσαμε στην επόμενη φάση. Εκείνο το μάτς στη Φιλανδία που είχε και προβλήματα από εκείνο ήταν το... Σίγουρα, εντάξει, όταν γίνεται μια σειρά από Champions League που είναι 6 παιχνίδια, ο κάθε βαθμός, βέβαια, εντάξει, συνετέλεσε και το σύστημα βαθμολόγησης που για μένα είναι άδικο, το οποίο το αντιμετωπίσαμε και με την εθνική ομάδα στο World League πρόπερση. Να μετράνε περισσότερο οι νίκες ή οι βαθμοί είναι τελείως διαφορετικό. Το ζήτημα είναι ότι αποκλειστήκαμε για ένα σετ, ένα βαθμό και νομίζω ότι φέτος, με το καλό φυσικά εκτός από το πρωτάθλημα, νομίζω ότι με την ομάδα την οποία γίνεται, ένα στόχος είναι να περάσουμε και από τους ομίλους του Champions League. Έχουν παραδεχθεί από τη διοίκηση του ΠΑΟΚ ότι είναι στόχος και ο Φιλίποφ. Δεν μπορώ να τον πω ανταγωνιστή σου. Όχι, δεν είναι, εννοείται πως όχι. Ούτε εσωτερικό, ούτε. Ναι, είμαι και μεγαλύτερο, το γνωρίζω το παιδί από πολλά χρόνια. Είναι και αυτός ένας φέλβης αθλητής. Θα βοηθήσει πάρα πολύ την ομάδα, εννοείται. Ελπίζω να τελειώσει ακόμα ένας Έλληνας στην ομάδα του ΠΑΟΚ. Είναι ό,τι καλύτερο, Εγώ σας είπα, η γνώμη μου αυτή είναι ότι οι Έλληνες είναι αυτοί που στηρίζουν την ομάδα, είναι που πονάνε την ομάδα και επειδή πολύ απλά γνωρίζουν ότι και του χρόνου μπορεί να είναι, συνδέονται με τους ανθρώπους της ομάδας, με τον κόσμο, με την πόλη την οποία παίζουν, είναι πολλά. Ο ξένος είναι κάποιος ο οποίος θα έρθει, θα παίξει 6-7 μήνες και από εκεί και πέρα θα κοιτάξει, θα κάνει το υπόλοιπο της καριέρας. Είναι πολύ θετικό ότι οι μεταγραφές, οι πρώτες όπως και ο Ζένια, ο Γκότσιανικ που από ό,τι ξέρω έχει κλείσει, είναι Έλληνες παίκτες και θα παρτίσουν το βασικό κορμό της ομάδας. Δημιουργείται μεγάλη ανυπομονησία για την καινούργια ομάδα, πραγματικά. Θάνο, κάτι τελευταίο. Από τη χρονιά που πέρασε, με ό,τι συνέβη και στο κύπελο και στο πρωτάθλημα και στην Ευρώπη, τι πρέπει να κρατήσει ο ΠΑΟΚ, όλοι εσείς ως σημαντικότερο μάθημα, γιατί ήταν μια χρονιά δύσκολη όπου μάλλον αποδείχθηκε ότι ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος. Όχι, μάλλον αποδείχθηκε. Και δεν μας βγήκε η αλλαγή στα μέσα της περίοδου. Μάλλον ευνόησε τον Ολυμπιακό το γεγονός ότι ήταν από την αρχή δεμένος. Νομίζω ότι αυτό που θα πρέπει να κρατήσουμε για να μας γίνει λίγο μάθημα είναι ότι η ομάδα θα πρέπει να στείνεται από την αρχή σωστά, ώστε να μπορεί να δουλεύει όλη τη χρονιά, να προλαβαίνει, να μαθαίνει από τα λάθη τα οποία ενδεχομένως μπορεί να κάνει μέσα στη σεζόν. Και έτσι ώστε το Δεκέμβριο ή τον Ιανουάριο που είναι η διδακτική περίοδος, ίσως να χρειαστεί μια προσθήκη ή όχι, αλλά για μένα το πιο καλό είναι να μην χρειάζεται τίποτα. Να μπορεί δηλαδή η ομάδα να μπορεί να ρολάρει από την αρχή της χρονιάς, να δουλεύει έτσι ώστε στα παιχνίδια τα σημαντικά στο τέλος της χρονιάς να είναι έτοιμη. Πέρσι σίγουρα το κύπελο ήταν μια πολύ καλή στιγμή γιατί δεν ήταν αναμενόμενο από πολλούς. Εμείς σίγουρα το πιστεύαμε, όπως πιστεύαμε και πρόπερσι το παιχνίδι μέσα του Ρέντι, το τελευταίο τελικό. Αλλά στο τέλος αποδείχθηκε ότι για να κερδίσει 3 παιχνίδια και σε μάτς συνεχόμενα θα πρέπει η ομάδα να είναι πολύ καλά δουλεμένη, να έχει μια συνοχή, στην οποία όπως φάνηκε δεν καταφέραμε να την αποκτήσουμε, γιατί η ομάδα παρουσίασε πάρα πολλά πρόσωπα, πολλές αλλαγές, αλλαγές μέσα στα σετ, οπότε ήταν πάρα πολύ δύσκολο να αντιμετωπίσει μια ομάδα η οποία έπαιζε ουσιαστικά όλο τον χρόνο και έφερε ένα καλό αποτέλεσμα και στη συνέχεια των παιχνιδιών δεν μπορούσε να χτυπήσει τα τούτης. Μάλιστα. Και με νέο προπονητή βεβαίως, δεν ξέρω αν έχεις άποψη για τον κύριο Στάνκου, ρώτησες αν ξέρεις κάτι χαρακτηριστικά ίσως. Γνώριζα σαν παίκτη, όταν είχε έρθει στην Ελλάδα. Από εκεί και πέρα, επειδή έχω παίξει στη Ρουμανία, τον έχω εντοπίσει σαν αντίπαλο ακόμα όταν ήταν σαν παίκτης. Από ό,τι ξέρω, δηλαδή, τα τελευταία χρόνια κάνει πολύ καλή δουλειά στην ομάδα η οποία πήρε και τον double τη χρονιά που μας πέρασε. Κατά το θετικό ότι είναι ένας νέος προπονητής που σημαίνει ότι θα έχει πολύ όρεξη για δουλειά και από εκεί και πέρα εύχομαι τα καλύτερα ώστε να μπορεί η ομάδα να βρει και πάλι το δρόμο προς την κορυφή. Πότε ξεκινάτε περίπου? Περίπου μετά το 15 Αύγουστο. Στην ουσία η ομάδα του Βόλεϊ ξεκινάει και μετά το 15 Αύγουστο. Τώρα λόγος δεν ξέρω κατά 9% θα είμαστε στο μήνυμα του Champions League. Ελπίζω να μην χρειαστούν κάποια παιχνίδια πιο πριν, οπότε γύρω στο 15 Αύγουστο θα ξεκινήσει η ομάδα. Θάνο, και πάλι συγχαρητήρια για τη συμφωνία. Καλή χρονιά, καλή σεζόν με υγεία. Να σε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Να σε καλά. Καλό μεσημέρι.